Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το θέμα που ακούσαμε και την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις αλλαγές που έρχονται και την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Να καλημερίσουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντο Πανεπιστήμιο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Και φυσικά και ειδικά για τα πανεπιστήμια, ήσασταν υπουργός παιδείας το 2021-2023, με αρμοδιότητα φυσικά τα πανεπιστήμια. Τι άλλο θα ήταν στην αρμοδιότητά σας? Άρα γνωρίζετε πολύ καλά το τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί κρίνεται αναγκαίο από την ελληνική κυβέρνηση το να έχουμε μη κρατικά ιδρύματα στη χώρα μας. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε το εξής. Υπάρχει το άρθρο 16 του Συντάγματος, παραγράφους 5 και 8, ναι. Το οποίο άρθρο θέτει σοβαρούς περιορισμούς στην ίδρυση μη κρατικών ΑΕΗ. Ναι. Για την ακρίβεια, στην επιτρέπει μόνο την ίδρυση και λειτουργία ΑΕΗ υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Ναι. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Από εκεί και πέρα έχουν υπάρξει κάποιες εξελίξεις, κυρίως σε νομολογιακό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε επίπεδο θεσπίσεως κάποιων καινούριων παλαιών πλέον, αλλά τώρα λόγω της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ήρθαν στην επιφάνεια, όπως του χάρτη για τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εναρμονιζόμαστε με μια ευρωπαϊκή οδηγία, ωστόσο υπάρχει το άρθρο 16. Πώς το κάνουμε αυτό λοιπόν? Το άρθρο 16 λοιπόν, το οποίο βεβαίως δεν διακρίνει μεταξύ μεταπών και αλλοδαπών ΑΕΗ, φαίνεται ότι είναι αντίθετο προς μια σειρά από άρθρα που αφορούν στην ελευθερία ιδρύσεως εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, στην ακαδημαϊκή ελευθερία, στην επιχειρηματική ελευθερία και περιορίζει σοβαρά την ελευθερία εγκαταστάσεως και ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Υπήρξε μία πρόσφατη απόφαση το 2020 επ' αυτού του θέματος. Από την Ουγγαρία προήλθε η απόφαση. Ο Ούγγρος πρόεδρος προσπάθησε να κλείσει ένα πανεπιστήμιο που είχε φτιάξει ο Σόρος και έγινε προσφυγή στη συνέχεια στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και πάνω σε αυτή την απόφαση προκύπτει ότι έτσι όπως είναι το Σύνταγμα στα άρθρα 16 παράγραφος 5 και 8 έχουμε σοβαρές παραβιάσεις άλλων, άλλων διατάξεων που έχουν υπέρτερη του νόμου νομοθετική ισχύ. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν εξετάζεται κατά πόσο μπορούμε να λειτουργήσουμε στην Ελλάδα πανεπιστήμια που είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα παραδείγματά τους λογικά εδώ, έτσι. Παρατήματα. Τα παραρτήματά τους τροποντινά, τα οποία όμως δεν θα ελέγχουν, μπορεί να είναι όμως και να είναι κυρίως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά και τρίτα κράτη που είναι συμβαλόμερα μέλη της GATT, της Συμφωνίας για το Διεθνές Εμπόριο. Αυτά θα μπορούν να λειτουργήσουν, και αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, αν δεν κάνω λάθος, που θα προταθεί σήμερα, υπό τους όρους του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, ως τώρα τι κάναμε? Ας πάρουμε το παράδειγμα των κολεγίων. Πήγαινε κάποιο κολέγιο, συμβαλόταν με κάποιο πανεπιστήμιο που ήταν στο εξωτερικό, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία παλαιότερα, που ήταν μέρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και ερχόταν εδώ και λειτουργούσε με τους όρους που έλεγε εκείνο το πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Τώρα λέμε ότι για να λειτουργήσει το παράρτημα και να θεωρείται πανεπιστημιακού επίπεδου, θα πρέπει να λειτουργεί με τους όρους που θα θέσει η Εθνική Αρχή για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Θα είναι δηλαδή πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα θα λειτουργεί με τους όρους της ΕΘΑΕ. Ναι. Και τα πτυχία με αυτόν τον τρόπο θα είναι ισότιμα, έτσι? Μάλιστα. Ενώ πριν τι ίσχυε, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί είναι λίγο θολό. Προσέξτε τώρα, ναι, αυτό είναι σωστό που λέτε. Εγώ που είμαι αρκετά παλαιότερος, ήξερα στο μυαλό μου ήταν απολύτως συνδεδεμένα το πτυχίο με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως κάποια στιγμή στις αρχές του 2000 και διαχωρίζει πλήρως το πτυχίο από τα επαγγελματικά δικαιώματα. Δηλαδή λέει άλλο το πτυχίο, άλλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που σου λέει. Έκτοτε έχει βγάλει και το ελληνικό κράτος έχει αποδεχθεί αυτή την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και διαχωρίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα από τον επιστημονικό τίτλο. Αυτό σημαίνει ότι τα πτυχία που δίνουν τα κολέγια
δεν αναγνωρίζονται ακαδημαϊκά. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να το πάρει για να κάνει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Θεωρείται ότι έχει τελειώσει απλώς το λύκειο. Αλλά το πτυχίο σου δίνει κάποια επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται. Και μάλιστα αυτό είχε αναγνωριστεί και από το παρελθόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μία πρόσκληση του ΑΣΕΠ του 2018, βάσει της οποίας είχαν προσκληθεί ως καθηγητές μέσης εκπαιδεύσεως άτομα που είχαν τελειώσει κολέγια, διότι ακριβώς αναγνωρίζονταν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Επομένως, εκείνο το οποίο θα έχουμε τώρα, θα έχουμε έναν πανεπιστημιακό τίτλο, ο οποίος θα αναγνωρίζεται και ακαδημαϊκά και επαγγελματικά. Τέρμα η χασούρα του χρόνου να δώσω κτλ. Ερώτημα, πώς θα γίνεται η εισαγωγή σε αυτά τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια? Θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Δεν ξέρω, περιμένω να ακούσω και εγώ την εισήγηση του κ. Πιερακάκη για αυτό το θέμα. Διευκρινίσω όμως κάτι που το θεωρώ πάρα πολύ βασικό για να καταλάβουμε τι γίνεται. Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Και άλλο ερώτημα. 40.000 φοιτητές είναι στο εξωτερικό, 18.000 είναι στην Κύπρο. Ακριβώς. Άλλοι 15.000 είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πραγματικά κάνουμε εξαγωγή φοιτητών εδώ. Ερώτημα. Εσείς έχετε... Για πτυχιακά, όχι για μεταπτυχιακά. Ναι, ακριβώς. Για πτυχιακά μιλάμε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα. Εσείς έχετε. Και εγώ λέω στους φοιτητές μου, αν μπορούν να πάνε στο εξωτερικό, να πάνε. Καλό που κάνουν να ανοίγουν τα μάτια τους, βλέπουν τι γίνεται στο εξωτερικό. Αλλά προπτυχιακά δεν υπάρχει λόγος τώρα να το στέλνει στον άλλον. Βεβαίως, να κάνει να κάνει τη βασική του κράτηση. Κύριε καθηγητά, εσείς, κύριε καθηγητά, με αυτό τον τίτλο τώρα, έχετε διδάξει και στο εξωτερικό, στο Cambridge, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και σε κρατικό πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Στο Πάντιο. Στο Πάντιο. Υπάρχει λόγος να φοβάστε εσείς η πανεπιστημιακή κοινότητα? Δεν θα ανοίξουν δουλειές? Δεν είναι καλύτερο για την πανεπιστημιακή κοινότητα αυτή η ρύθμιση? Κύριε Υποφάντη, η πραγματικότητα είναι πως ό,τι και να γίνει, η δημόσια ανώτατη εκπαίδευση θα είναι η ραχοκοκαλιά της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Εκείνο το οποίο θα κάνουν αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία θα λειτουργήσουν, θα αποτρέψουν πολλούς νέους Έλληνες από το να φύγουν στο εξωτερικό στην ηλικία των 18 ετών. Δηλαδή και θα είναι στην Ελλάδα και δεν θα υπάρχει αφέμαξη και των οικογενειών τους, αλλά και εξαγωγής συναλλάγματος. Ναι. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου θα βοηθήσουν και στη βελτίωση των δημοσίων πανεπιστημίων, διότι θα υπάρχει κάποιο ανταγωνισμός. Βέβαια θα υπάρχει ανταγωνισμός. Εκεί που θα υπάρξει πρόβλημα θα είναι με πανεπιστήμια της περιφέρειας, αλλά γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ληφθούν και μέτρα για να στηριχτούν αυτά τα πανεπιστήμια. Εγώ έχω κατά νου πρωτίστως τρία πανεπιστήμια: το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ναι. Τρία πολύ καλά πανεπιστήμια, ιδρύματα, έτσι. Θα σκεφτεί ο γονιός γιατί να πάει το παιδί εκεί τόσο μακριά και να ταλαιπωρηθεί και να μην μείνει, και να μην μείνει εδώ. Βέβαια. Ναι. Γιατί υπάρχει, είναι έξοδα αυτά για την οικογένεια. Γι' αυτό το λόγο, επειδή μιλάμε για σοβαρά πανεπιστήμια. Ειδικά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Βέβαια. Δεν μπορώ να σκεφτώ τη Θράκη χωρίς να σκεφτώ το Δημοκρίτιο λόγω Πανεπιστήμιο. Λόγω της νομικής ή συνολικά? Λόγω της νομικής ή συνολικά? Συνολικά. Οι πολυτεχνικές σχολές, η νομική, η ιατρική, τα παιδαγωγικά τμήματα, όλα όσα έχει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Θεωρώ ότι το Δημοκρίτιο είναι μία από τις ατμομηχανές που σύρουν τη Θράκη προς την εξωστρέφεια. Μάλιστα. Κύριε Συρίγκο, το κρατάμε όλα αυτά τα οποία είπατε. Να δούμε το νομοσχέδιο στην πλήρη εξέλιξή του. Να δούμε τι θα ανακοινώσει σήμερα ο κύριος Πιερακάκης και να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Δεν χρειάζεται φωνές, κραυγές κτλ. Έχουμε μείνει πίσω σε αυτή την ιστορία. Ναι, γιατί είναι ένα μοντέλο το οποίο στο εξωτερικό είναι εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι, και με επιτυχία, κύριε Συρίγκο, για να κλείσουμε με αυτό. Έτσι. Νομίζω το γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλύτερα από εμάς. Δυστυχώς έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και ξαναβγαίνουν, ξέρετε, πάλι στην εμφάνεια οι ιδεοληψίες. Γιατί το θέλουμε αυτό, εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα κτλ. Να ρωτήσουν τους γονείς που έχουν πληρώσει ένα σκασμό χρήματα για τα παιδιά τους να σπουδάσουν στο εξωτερικό, τα οποία ταλαιπωρηθήκαν για να γυρίσουν πίσω, να αναγνωριστούν τα δικαιώματα, αυτούς τους γονείς να ρωτήσουν. Κύριε Συρίγκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα μας. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα.